Βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά εδώ στο δρόμο, φοιτητές, εργαζόμενοι, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, για να παλέψουμε από κοινού ενάντια στον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, να παλέψουμε από κοινού να μην κατατεθεί ο απαράδεκτος νέος νόμος πλαίσιο, να παλέψουμε από κοινού να μην πει η πανεπιστημιακή αστυνομία στα πανεπιστήμια. Όλο το προηγούμενο διάστημα είναι οι κοινοί μας αγώνες με τους οποίους καταφέραμε να παγώσουμε τα κυβερνητικά σχέδια για ένταση της καταστολής στους χώρους μας. Τώρα υπάρχει μια καινούργια εξέλιξη, η οποία έρχεται από τα παλιά. Φέρνει η κυβέρνηση έναν αντιδραστικότατο νέο νομοπλαίσιο πάνω στο νομοθετικό πλαίσιο που έκτισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει τα πανεπιστήμια σε αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες. Δημιουργείται έτσι μια υπεραγορά ανώτατης εκπαίδευσης, όπου όλα γίνονται εκπαιδευτικά προϊόντα, όπου όλα θα πουλούνται και όλα θα αγοράζονται. Ακόμα και η λειτουργία των βιβλιοθηκών, ενός τόσο σημαντικού εργαλείου για ακαδημαϊκούς δασκάλους και φοιτητές, θα μπει στη λογική κόστους ωφέλους. Και ολοκληρώνεται δηλαδή με αυτό το νομοσχέδιο η σφιχτή, άμεση, πιο οργανική σύνδεση των πανεπιστημίων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Τα πανεπιστήμια απομακρύνονται ακόμα περισσότερο από τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και πράγματι, μέσα σε αυτές τις 400 σελίδες του νομοσχεδίου, δεν μπορεί να βρει κανείς ούτε μία ράδα που να έχει να κάνει με τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να βρει κανείς ούτε μία ράδα που να έχει να κάνει με την ελλειπή φοιτητική μέρημνα, με τη σοβαρή υποστελέχωση που έχουν τα ιδρύματα, με την αδυναμία που αντιμετωπίζουν πολλές λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Δεν απαντάει αυτό το νομοσχέδιο σε τίποτα από αυτά. Δεν έχει να κάνει ούτε με τις ανάγκες των εργαζομένων, ούτε με τις ανάγκες των φοιτητών. Ίσα-ίσα, όσο αφορά και τους εργαζόμενους, έρχεται να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, έρχεται να φέρει και την υπεροριακή απασχόληση στη δουλειά Σαββατοκύριακα και αργίες στους εργαζόμενους, στους συναδέλφους, στους συμβασιούχους. Και βέβαια, ο μόνος που επωφελείται από αυτό το νομοσχέδιο είναι ακριβώς οι επιχειρήσεις που θα έχουν έρευνα κατά παραγγελία από τα πανεπιστήμια, αξιοποιώντας υποδομές, αξιοποιώντας εξοπλισμό, αξιοποιώντας προσωπικό των πανεπιστημίων, να κερδοφορήσουν από τα διάφορα εκπαιδευτικά προϊόντα, να αξιοποιήσουν μέχρι και όλη τη δομή με μεταπτυχιακά, με βιομηχανικά, διδακτορικά, να τα αξιοποιήσουν προς όφελος των δικών τους, προς όφελος της κερδοφορίας τους. Εμείς λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα μπει πανεπιστημιακή αστυνομία στις σχολές μας. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον δρόμο. Όπως πάρα πολλοί νόμοι στον δρόμο ανατράπηκαν, έτσι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Δίνουμε από κοινού τον αγώνα μας για να έχουμε ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών, για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους συναδέλφους, για επαρκή φοιτητική μέρημνα, για πανεπιστήμιο σύγχρονο που να απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Gracias.